Συνέδρου Ερμή του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσιάστηκε η κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, η οποία αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης των ταμείων στην Ελλάδα. Το παρόν έδωσε στην εκδήλωση και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Τσακλόγλου. Ο θεσμός επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος. Όμως τα περιθώρια ανάπτυξης του είναι μεγάλα. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την ελληνική κοινωνία. Η συγκεκριμένη μελέτη του ΙΟΒΕ είναι ιδιαίτερα καλογραμμένη, περιέχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα και στοιχεία και προτάσεις και πολλά από αυτά θα αξιοποιηθούν και από το Υπουργείο στο πλαίσιο της συζήτησης η οποία γίνεται τώρα για την αναμόρφωση του συνολικού θεσμικού πλαισίου του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας. Η πανδημία και η ενεργειακή κρίση έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το πορτοφόλι του Έλληνα, τις περισσότερες οικογένειες. Πώς θα μπορέσει να αποταμιεύσει και να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα ταμεία και τα εργαλεία? Προφανώς στην περίοδο της πανδημίας υπήρξε μια μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά λαμβανωμένου υπόψη του πόσο μεγάλη ήταν η μείωση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ίσα τα μέτρα, όπως δείχνουν και διάφορες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα τα οποία έλαβε η ελληνική κυβέρνηση μείωσαν πάρα πολύ τη διαφορά ανάμεσα στην πτώση στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Πέρυσι η οικονομία μας γνώρισε μία από τις ταχύτερες ανακάμψεις μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πραγματικά μας δίνει την ελπίδα ότι βασισμένη και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στους πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, ότι αυτό θα δώσει αφορμή για μία μεγαλύτερη ανάπτυξη του ΑΕΠ στην αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Προφανώς αύξηση των μισθών και όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, θα υπάρξει και δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Η μελέτη του ΙΟΒΕ πραγματικά είναι πολύ πλούσια και αναλύει τον δεύτερο πυλόν ασφάλισης σε ένα μεγάλο εύρος. Θα ήθελα να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εντός μελέτης τίθεται το θέμα των εργαζομένων που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτική φάση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τέτοιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι τις περισσότερες φορές στις επιχειρήσεις τους κατέχουν και θέσεις ευθύνης, είναι αυτοί που έχουν στερηθεί την επαγγελματική ασφάλιση πολλά χρόνια και είναι αυτοί που έχουν εκτεθεί στα σκαμπανεβάσματα της κοινωνικής ασφάλισης και αναμένεται να πάρουν από τον πρώτο πυλώνα τη συνταξιοδοτική τους παροχή. Αυτά τα στελέχη πολλές φορές εξαναγκάζονται ή καλούνται μάλλον να αποφασίσουν αν ιδρύσουν ΤΕΑ στην επιχείρησή τους, ένα ΤΕΑ το οποίο θα το καρποθούν και θα ωφεληθούν οι νεότερες γενιές, οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας δεκαετίες μετά την αποχώρησή τους. Αυτά τα στελέχη αναδεικνύεται από τη μελέτη για πρώτη φορά ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να συμμετέχουν και αυτά στην επαγγελματική ασφάλιση, στο βαθμό βεβαίως που είναι δυνατό, έτσι ώστε να αποτελέσουν μία γέφυρα και να δώσουν και μία παρακαταθήκη στις νέες γενιές. Στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης δεν περισσεύει κανένας, ούτε προφανώς οι νεοεισερχόμενοι, αλλά ούτε και οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι, είτε είναι σε μέση ηλικία είτε είναι σε μεγάλη ηλικία. Ποια είναι τα βασικά σημεία και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η μελέτη και τι μάθατε από αυτή τη μελέτη? Ξεκινάω από το τελευταίο. Ήταν για μας πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνει και η ίδια η μελέτη, ουσιαστικά ενώ έχει εξαπλωθεί γοργά την τελευταία πενταετία, εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε μέγεθος σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχουν ιστορικοί λόγοι, κοινωνικοπολιτικοί, αλλά και οικονομικοί λόγοι, δηλαδή λόγοι που έχουν να κάνουν με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτή την υστέρηση. Οπότε προσπαθήσαμε και μάθαμε πολλά πράγματα, όπως είπατε, γιατί αποτυπώνουμε, ιεραρχούμε τα εμπόδια που ουσιαστικά υπάρχουν ακόμα για την περαιτέρω εξάπλωση του θεσμού, αναδεικνύουμε κάποιες προτάσεις πολιτικής, τις οποίες θεωρούμε ότι είναι κομβικές, προκειμένου η Ελλάδα να συγκλίνει και σε αυτόν τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, όπως λέμε, με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και κάνουμε και κάποιες εκτιμήσεις μέσα από μακροοικονομικά, έτσι, μοντέλα, που
δείχνουν ότι ο θεσμός θα μπορούσε να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό. Και εκτιμούμε τις επιδράσεις που θα είχε κάτι τέτοιο στο ΑΕΠ, στις επενδύσεις και στα κίνητρα των ίδιων των οικοκυριών να ενισχύσουν την αποταμιευτική τους κουλτούρα, να έχουν υψηλότερα κίνητρα για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, που είναι αρκετά σημαντικά αποτελέσματα και ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Βέβαια, πολλοί θα πούνε ότι υπάρχει και μια μεγάλη δυσχέρεια σε ένα μεγάλο ποσοστό στην ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν χρήματα για να μπορεί να κάνει αυτή την αποταμίευση? Έχετε δίκιο που το θέτετε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το σκέλος των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά υψηλό και το συνολικό φορολογικό βάρος της εργασίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Οπότε αυτό αποτελεί τροχοπέδι, εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη του θεσμού. Εκεί είναι σημαντικό οι οποιασδήποτε προτάσεις τεθούν στο δημόσιο διάλογο και με αφορμή τη μελέτη ή δυνατόν να δημιουργήσουν ιδέες προκειμένου να γίνει μια προσέγγιση ολιστική με σύγχρονο τρόπο και όχι αποσπασματικό στα επιμέρους μέτρα τα οποία προτείνουμε μέσα στη μελέτη. Και μεταξύ αυτών είναι ο περιορισμός που είπατε περί πολύ ψηλού φορολογικού βάρους, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνουμε. Πράγματι, κύριε Σπύρου, σήμερα παρουσιάζουμε μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Ένωσης, η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης των επαγγελματικών ταμείων, ανέθεσε στο ΙΟΒΕ την εκπόνηση μιας μελέτης, η οποία καταγράφει τη μέχρι τώρα λειτουργία του θεσμού, την ανάπτυξή του, τα προβλήματα που υπάρχουν και δίνει και τις βέλτιστες λύσεις που πρέπει να αναλάβουν η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ενδυνάμωση της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας. Πάντα βέβαια βάσει των διεθνών καλών πρακτικών. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση η μελέτη της ανάπτυξης του θεσμού και το αρμόδιο Υπουργείο και ο αρμόδιος Υπουργός που είμαστε σε συνεννόηση μαζί του θα το χρησιμοποιήσει ως χρήσιμο εργαλείο για τις επικείμενες αλλαγές που σχεδιάζει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα επαγγελματικά ταμεία. Με την ασφαλιστική αγορά θα μπορούσατε να συμπράξετε, να το πω έτσι? Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το μέτρο των πολυσυμμετοχικών ταμείων της θεσμοθέτησης συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση να μπορέσουν μαζί ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας, βάσει τη κεφαλαιοποιητική λειτουργία που είναι τόσο απαραίτητο εργαλείο στο ασφαλιστικό μας πρόβλημα που βιώνει η χώρα, να συνδράμουν και να συμπράξουν οι δύο αυτοί οι πυλώνες συμπληρωματικά, βοηθητικά, για να μπορέσει να αλλάξει το μοντέλο το συνταξιοδοτικό και να μπορέσουν οι ασφαλισμένοι μελλοντικοί να έχουν ένα βιώσιμο συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό εισόδημα. Γιατί, όπως ξέρετε, το εισόδημα από τον πρώτο πυλώνα, η σύνταξη που παίρνει, είναι περιορισμένη. Η εθνική σύνταξη δηλαδή δεν υπερβαίνει περίπου τα 500-600 ευρώ. Άρα, το πρόβλημα, όσο περνάνε τα χρόνια, για τον μελλοντικό συνταξιούχο θα είναι διωγγωμένο και πρέπει να βρεθεί λύση αυτό.